Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, γνωρίζοντας πολύ καλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2023 ανακοινώσαμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης ύψους 196 εκατομμυρίων ευρώ που περιλάμβανε ανάμεσα σε άλλα την κλιμακωτή επιδότηση της αύξησης του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, τη μείωση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, την επέκταση επιδομάτων και εφάπαξ ενίσχυση ευάλωτων συμπατριωτών μας, όπως επίσης μεσοπρόθεσμα μέτρα με στόχο την εξέβρεση μόνιμων και βιώσιμων λύσεων για μείωση του ενεργειακού κόστους και την εξασφάλιση προσιτής στέγης. Όλα όσα προανέφερα κατέστη δυνατόν να ανακοινωθούν λόγω ακριβώς της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθούμε και της αταλάντευτης προσήλωσής μας στη δημιουργία συνθήκων βιώσιμης ανάπτυξης που μας επιτρέπουν να ασκούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Όπως ανέφερα χαρακτηριστικά στις 19 Οκτωβρίου του 2023, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του πρώτου πακέτου μέτρων στήριξης, μόνο μέσα από τέτοιες υπεύθυνες προσεγγίσεις, μακριά από λαϊκισμούς και ευχολόγια, διασφαλίζεται η ανάπτυξη, η πρόοδος, η ασφάλεια και κατ' επέκταση η ικανότητα της κυβέρνησης να ασκεί αποτελεσματική και στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Φίλες και φίλοι, σήμερα, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και πάντα εντός του πλαισίου της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ανακοινώνω ένα νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, παράταση του μέτρου κλιμακωτής επιδότησης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ενώ για τους ευάλωτους καταναλωτές η επιδότηση θα καλύπτει το 100% της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεύτερον, παράταση του μέτρου μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024. Τρία, εφάπαξ στήριξη σε νοικοκυριά που λαμβάνουν σχετικά επιδόματα από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, εφάπαξ στήριξη για κάθε τέκνο με μέγιστο ποσό 250 ευρώ σε μονογονιακές οικογένειες. Οικογένειες με πέραν των 4 εξαρτώμενων τέκνων θα λαμβάνουν επιπρόσθετο ποσό. Εφάπαξ στήριξη για κάθε τέκνο με μέγιστο ποσό τα 250 ευρώ σε όλες τις οικογένειες. Οικογένειες με πέραν των 4 εξαρτώμενων τέκνων θα λαμβάνουν επιπρόσθετο ποσό. Τρίτον, νοικοκυριά που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθέντες κατηγορίες θα λαμβάνουν αντίστοιχο εφάπαξ ποσό. Από τα μέτρα αυτά θα υποφεληθούν πέραν των 27.000 οικογενειών. Τέταρτον, για στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω του προγράμματος χορηγιών για την ηλεκτροκίνηση που είχαμε εξαγγείλει πολύ πρόσφατα, αυξάνουμε τον σχετικό προϋπολογισμό κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Πέμπτον, ειδικά για τον προσφυγικό κόσμο, η διεύρυνση των δικαιούχων καθώς επίσης αύξηση των ποσών σε σχέση με τα σχέδια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση της επιδότησης στεγαστικών δανείων από 130.000 σε 200.000 ευρώ και της περίοδου επιδότησης από 20 σε 30 χρόνια με κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων. Αύξηση επιδότησης από 50 σε 100.000 ευρώ για επιδιορθώσεις σε κατοικίες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αύξηση της επιδότησης για φοιτητές με τη συμπερίληψη πέραν των διδάκτρων και των εξόδων συντήρησής τους, ενώ την ίδια στιγμή το ποσό τυχόν υποτροφίας δεν θα αφαιρείται ως ίσχυε μέχρι σήμερα από το ποσό του σπουδαστικού δανείου. Νέα σχέδια δανειοδότησης, τα οποία αφορούν την ανακαίνιση κατοικιών, την αγορά οικιακών συσκευών και την ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενες κατοικίες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Διεύρυνση δικαιούχων του σχεδίου δανειοδότησης για επαγγελματική δραστηριοποίηση νέων επιχειρηματιών, ενώ για περιουσίες στις κατεχόμενες περιοχές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για δάνειο, το οποίο ακολούθως έχει εξοφληθεί,
θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ξανά σε σχετική αίτηση στον κεντρικό φορέα ισότιμης κατανομής βαρών. Την ίδια στιγμή, τα σχέδια δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου που παραχωρούνται από το φορέα δεν θα συνυπολογίζονται πλέον. Στις αιτήσεις επίσης για στεγαστικά δάνεια δεν θα λαμβάνεται υπόψη αν οι αιτητές έχουν άλλη ιδιόκτητη κατοικία, εκτός φυσικά και αν έχουν εγκριθεί στο παρελθόν από το φορέα για την συγκεκριμένη κατοικία. Έκτον, για πρόσθετη ελάμφρυνση αλλά και στήριξη των επιχειρήσεων, κατάργηση του ετήσιου τέλους εταιριών των 350 ευρώ που επιβλήθηκε το 2011. Έβδομον, υπενθυμίζω ότι ο μειωμένος ή και μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος Μαΐου. Τέλος, σημειώνεται ότι το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια, για αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας που ανακοινώσαμε τον Οκτώβριο του 2023 έχει λάβει τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τίθεται σε άμεση ισχύ. Φίλες και φίλοι, τον Οκτώβριο του 2023 ανακοινώσαμε ένα πακέτο μέτρων 196 εκατομμυρίων ευρώ. Το νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων που ανακοίνωσα σήμερα, που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το ποσό στήριξης του φορέα ισότιμης κατανομής βαρών, που μόλις προανακοίνωσα, είναι εντός των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων και πάντα στη βάση της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής οικονομίας. Θέλω για ακόμη μια φορά να επαναλάβω ότι γνώμονας των δράσεών μας είναι η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων συμπατριωτών μας και φυσικά η στήριξη της μεσαίας τάξης. Συνεχίζουμε αυτή την μεγάλη προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους, με πλάνο και με αποφασιστικότητα. Πάνω απ' όλα όμως με υπευθυνότητα, με επιμονή και ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την Κύπρο που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.